3 λεπτά δεν νομίζω παραπάνω, για να απαντήσω σε κάποια ζητήματα που αφορούν την τροπολογία που συζητάμε σήμερα για την αξιολόγηση, η οποία βεβαίως δεν εμφανίστηκε ευνηδιαστικά. Είχα έρθει στην αρμόδια επιτροπή όταν συνεδρίασε και παρουσίασα βεβαίως την τροπολογία κανονικά εκεί. Επειδή όμως ακούστηκαν διάφορα, θα μου επιτρέψετε για 3 λεπτά να σας πω το εξής, απαντώντας στην κριτική και κυρίως απαντώντας σήμερα στην κριτική του κ. Παπαθεοδόρου εκ μέρους Δημοκρατικής Συμπαράταξης, που έχει τίτλο ως κριτική προς εμάς ότι δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε το κράτος, να το κάνουμε αξιοκρατικό και διαφανές και αποδοτικό και αποτελεσματικό και λιγότερο γραφειοκρατικό, επειδή εμείς κάτι άλλο σκεπτόμαστε, κάτι άλλο κρύβουμε. Το λιγότερο που μπορώ να σας πω, κύριε Παπαθεοδόρου, είναι ότι δεν είστε καλά ενημερωμένος. Διότι αυτά όλα συνέβησαν σε αυτή τη χώρα, αλλά συνέβησαν επί δεκαετίες σε αυτή τη χώρα, αλλά όχι από την κυβέρνηση αυτή. Αυτά συνέβησαν από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά, οι οποίοι έστησαν αυτό το κράτος και το συντήρησαν μεθοδικά και με αποτελεσματικότητα. Και το πελατειακό και το γραφειοκρατικό και το ροσφετολογικό και το αναποτελεσματικό και ό,τι άλλο μπορείτε να όποιο άλλο όρο χρησιμοποιήσετε. Εδώ λοιπόν και προσφάτως και είναι στη δημοσιότητα και έχει δοθεί και είναι και στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα και απαντάει και με ημερομηνίες και με βήματα και με στόχους προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε να φτάσουμε, που δεν είναι μικρή μεταρρύθμιση, δεν γίνεται βεβαίως με μαγικό κουμπί. Αλλά σε αυτά τα 2 προηγούμενα χρόνια, 2 και κάτι, η κυβέρνηση αυτή πρώτον είχε να καταργήσει νόμους οι οποίοι στρέφονται ενάντια στη δημόσια διοίκηση και οι οποίοι από τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας επί Υπουργείας στην αντίστοιχη θέση του σημερινού επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε στο προσκήνιο δημιουργώντας πλήρη ανασφάλεια στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, νομοθετώντας δηλαδή διαθεσιμότητα, απολύσεις, αυτοδίκαιη αργία και πολλά άλλα τέτοια, κύριε Βορύδη. Αυτά λοιπόν έπρεπε να τα καταργήσουμε και τα καταργήσαμε ακριβώς για να επαναφέρουμε στη συνείδηση του κάθε δημοσίου υπαλλήλου και να μεταρρυθμίσουμε τη λέξη μεταρρύθμιση. Να αποκαταστήσουμε το κύρος των δημοσίων υπαλλήλων και να μιλήσουμε για το πιο δημόσιο εκτιμούμε εμείς και είναι η θέση μας ότι χρειάζεται σήμερα η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία λοιπόν χρειάζεται ένα δημόσιο με τα χαρακτηριστικά που αναφέρατε και το οποίο εμείς έχουμε ήδη δρομολογήσει σαν σχέδιο και υλοποιούμε. Σας θυμίζω ότι και το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη και στο τέλος Σεπτεμβρίου είναι έτοιμη η προκήρυξη, θα είναι έτοιμη η προκήρυξη για τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και η Επιτροπή που θα κρίνει έχει αναρτηθεί και έχει δημοσιοποιηθεί. Η ανώτατη αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης για τους Γενικούς Γραμματείς, Αναπληρωτές και Τομεακούς Γραμματείς και τα οργανογράμματα των Υπουργείων έχουν ολοκληρωθεί και τα περιγράμματα θέσεων ολοκληρώνονται εντός των επομένων ημερών και η στοχοθεσία και η αξιολόγηση δομών και βεβαίως έχουν ξεκινήσει και οι κρίσεις γενικών διευθυντών, αν δεν το ξέρετε, η οποία η πρώτη της φάση ολοκληρώνεται είναι στην διαδικασία συνεντεύξεων που τις κάνει το ΑΣΕΠ και όχι η κυβέρνηση. Αυτά όλα συμβαίνουν και συμβαίνουν αυτές τις μέρες και δημοσιοποιούνται κιόλας. Γι' αυτό σας είπα δεν έχετε ενημερωθεί σωστά. Επομένως, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μεταρρύθμιση του κράτους. Και είμαστε αποφασισμένοι και θα συνεχίσουμε. Επί της τροπολογίας τώρα και στην κριτική που ακούστηκε και εδώ και σε δημόσιο διάλογο, η τροπολογία έρχεται να λύσει θέμα το οποίο αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος 2016. Δεν αλλάζει το νόμο που ισχύει για την αξιολόγηση. Και αυτό γιατί.
Ακριβώς επειδή υπήρξαν αντιστάσεις. Χρειάζομαι λίγο ακόμη. Ακριβώς επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν άκουσαν αξιολόγηση, αισθάνθηκαν ανασφαλείς, παρόλο που εμείς έχουμε αποδείξει ότι έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει για να μην το αισθάνονται. Κάποιοι λοιπόν αισθάνθηκαν ανασφαλείς, κάποιοι άλλοι έχουν και άλλους στόχους, που είναι πιο μικροπολιτικοί και διαφορετικοί, δεν είναι όλοι η ίδια κατηγορία. Και αντιστάθηκαν και μπήκαν σε αποχή από το μήνα Φεβρουάριο. Αποχή, όχι απεργία. Για να μπορούμε να βάλουμε και τους όρους σωστά, το επαναλαμβάνω αυτό. Δώσαμε παράταση, συζητήσαμε και με τους συνδικαλιστικούς φορείς πάρα πολλές φορές και δημοσίους και εκδηλώσεις και ομιλίες και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε στο δημόσιο διάλογο, προκειμένου να πείσουμε ότι πρέπει να συνεργαστούν, διότι πρέπει να προχωρήσει η αξιολόγηση. Έχουν ένα δίκιο, ότι δεν είχαν γίνει κρίσεις προϊσταμένων, άρα θα κριθούν από προϊσταμένους οι οποίοι δεν έχουν κριθεί. Συμφωνήσαμε. Το 16 όμως για το οποίο συζητάμε, θα κριθούν από τους προϊσταμένους του 16 εκ του νόμου. Και τώρα να αλλάξουμε αύριο το πρωί, να έχουμε αλλάξει όλους τους προϊσταμένους, πάλι δεν θα κάνουν την αξιολόγηση αυτή, αλλά εκείνοι. Πότε έπρεπε να έχουν αλλάξει εκείνοι? Μήπως έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης από το 14 και να ολοκληρωθεί το 15, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν κριθεί οι προϊστάμενοι το 16, άρα να τους κρίνουν ορθολογικά? Αυτό λοιπόν, μιλάμε για το παρελθόν. Μιλάμε για το παρελθόν όταν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, όχι εμείς. Λοιπόν, εμείς αλλάξαμε τον νόμο λοιπόν, και επειδή αναγνωρίσαμε αυτό το θέμα ως πρόβλημα, ο νόμος το προέβλεψε αυτό και είπε. Εσείς δεν έχετε ψηφίσει τον νόμο, επομένως, λοιπόν. Προέβλεψε λοιπόν ο νόμος αυτή την ασυνέπεια και είπε ότι η αξιολόγηση του έτους 16, επαναλαμβάνω, μόνο για αυτή μιλάμε, ότι η αξιολόγηση του 16 δεν θα κρίνει με τον ίδιο, δεν θα κρίνει και δεν θα έχει επίπτωση στις κρίσεις προϊσταμένων στην πορεία, ακριβώς διότι έχει αυτή την ανακολουθία. Ενώ από εκεί και πέρα, ολοκληρώνοντας τις κρίσεις, τις αξιολογήσεις προϊσταμένων κτλ. Δηλαδή η αξιολόγηση για το έτος 17, η οποία θα γίνει τους πρώτους μήνες του 18, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεων, ώστε να είναι όπως πρέπει. Επίσης έχουμε συστήσει τα αρμόδια όργανα τα οποία θα κρίνουν όλο αυτό. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε και έχουμε ξεκινήσει, όπως σας είπα, από τους γενικούς διευθυντές. Γιατί δεν έτρεξαν πιο γρήγορα οι κρίσεις? Διότι το ελληνικό δημόσιο έπρεπε να εμφανίσει καινούργια οργανογράμματα. Αυτό, ξέρετε, όσο και αν ακούγεται σαν ένας μικρός τίτλος, είναι μια πολύ δυσκίνητη, βαριά διαδικασία στη δημόσια διοίκηση, διότι καταργούν διευθύνσεις, τμήματα, γίνονται καινούργια, αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν οι ανάγκες, πρέπει το ελληνικό δημόσιο να προσαρμοστεί. Έτσι λοιπόν έχουμε καινούργια οργανογράμματα στα Υπουργεία κατατεθειμένα από τον Αύγουστο. Έχουμε περιγράμματα θέσεις που ολοκληρώνονται τομές οι οποίες δεν έχουν ξανασυμβεί στη δημόσια διοίκηση ποτέ. 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 Όχι, δεν υπήρχαν περιγράμματα. Δεν υπήρχαν περιγράμματα. Λοιπόν, ετοιμάζονται και τέλος του μήνα θα τα είναι όλα ορατά μπροστά σας. Και από αυτού τότε να συζητήσουμε αν τα κάναμε καλά, δεν τα κάναμε. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν γίνονται όλα αυτά μαζί, γίνονται σε αυτό το χρόνο. Και βεβαίως το σύστημα, είπαμε και στους ανθρώπους και τις ΑΔΔΗ και τα λοιπά και στους υπαλλήλους, ότι σαν τέλειες είμαστε εδώ και όλοι μαζί για να τις συζητήσουμε, και εδώ το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι για να το συζητήσουμε, για να μιλήσουμε για τέλειες. Αυτή λοιπόν η τροπολογία, η οποία έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα του 16, ήρθε μόνο για να επιταχύνει και να απλοποιήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης των υπαλλήλων για αυτό το χρόνο. Δεν αλλοιώνει τον νόμο, δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, απαλλάσσει τον υπάλληλο από κάθε ευθύνη και γραφειοκρατική αγκύλωση, υπενθυμίζει στα στελέχη που είναι σε θέσεις ευθύνης, ότι δηλαδή την αυτονόητη υποχρέωση, ότι δεν μπορεί να είσαι σήμερα προϊστάμενος, να μην αξιολογείς το προσωπικό σου και να διεκδικείς πάλι να είσαι προϊστάμενος. Αυτά όλα δε, δεν τα θυμηθήκαμε εμείς σήμερα ξαφνικά. Η αξιολόγηση, που για μας δεν έχει κανένα τιμωρητικό χαρακτήρα και αποδεικνύεται στον ίδιο τον νόμο, και επ' αυτού
ούτε το συνδικαλιστικό όργανα έφεραν αντίρρησης για τον νόμο, γιατί είναι μια αξιολόγηση η οποία δεν έχει τιμωρητικά στοιχεία, είναι 360 μοιρών κλπ. Να μην αναφερθώ. Η αξιολόγηση λοιπόν των υπαλλήλων είναι θεσμοθετείται στο ελληνικό κράτος από το 1833. Και γινόταν. Πότε γινόταν, πότε δεν γινόταν, αναλόγως στις κυβερνήσεις και αναλόγως τα πελατειακά και τα ρωσφετολογικά. Είναι βέβαιο ότι δεν έγιναν αξιολογήσεις τα πρώτα χρόνια τα μνημονιακά. Στην κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας δεν έγινε καμία αξιολόγηση, γι' αυτό και δημιουργήθηκε το αδιέξοδο, το πρόβλημα σήμερα, το οποίο πάμε να λύσουμε και να ξεπεράσουμε για να φύγουμε μπροστά. Διότι οι μεταρρυθμίσεις δεν έρχονται προς τα πίσω, δεν γίνεται αυτό. Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς τα μπροστά. Εκεί είμαστε λοιπόν. Και επαναλαμβάνω και τελειώνω ότι η αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι ένα σύστημα διαφανές, αντικειμενικό, αξιοκρατικό. Έχει όλα τα εχέγγυα. Ο νόμος τα θεσπίζει και κατοχυρώνει τις λέξεις για τις οποίες μιλάω. Δεν είναι λέξεις κενές και στον αέρα. Και εκτιμώ ότι θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί, διότι θα καταλάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι πολλές φορές η στάση απέναντι μια τέτοιου τύπου αντιμετώπιση, απέναντι χωρίς επιχειρήματα, τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν βοηθάει. Και θα έπρεπε να σκεφτούν και τα συνδικαλιστικά τους όργανα, αν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των δημοσίων υπαλλήλων και αν έρχονται να δώσουν κύρος στο δημόσιο ή αν αυτό στρέφεται εναντίον τους μια τέτοια στάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.